Γεια σας παιδες, και καλό χειμώνα να έχουμε. Ξεκινήσανε τα κρύα, το κατέμ 2 εβδομάδες μέσα λόγω καιρικών συνθήκων. Εδώ είναι το αγαπημένο τούνελ του Άλεξ, το αρέσει πολύ πάντα να μπαίνει μέσα μαζί μου. Μια ζωή εδώ, ο Άλεξ πλήρωνε την εξάτμισή μου. Τι παπάκι, τι μηχανές, όλα, όποτε είμαι με τον Άλεξ τραβάω κάτι κόφτες εδώ στο τούνελ και τα βλέπει όλα, double surround να πούμε. Εν τω μεταξύ το χειρότερο μου, σας το έχω πει ποιο είναι. Με το κράνος κλειστό δεν αντέχω καθόλου, θέλω να με βαράει αέρας. Δεν αισθάνομαι καλά. Δεν ακούω καλά το μηχανάκι. Εγώ έχω ένα θέμα κιόλας γιατί πάντα τύχαινε, εντάξει δεν τύχαινε. Πάντα είχα εξατμίσει τέλος πάντων στα οχήματά μου. Γενικά δεν μπορώ να είμαστε αθόρυβοι, δηλαδή να μην ακούω το μηχάνημα πως δουλεύει. Ειδικά στα ανοίγματα θα κάνω πολύ σκάρτο άνοιγμα άμα δεν τα ακούω. Πιο πολύ δηλαδή πηγαίνω με τον ήχο παρά να κοιτάω για στροφές. Για στροφές θα κοιτάξω μόνο ας πούμε στο δικό μου που το έχω μάθει ακριβώς πότε θέλει την αλλαγή. Αλλιώς παίζω όλο με τον ήχο. Έκανε πολύ ωραία μέρα σήμερα και είμαι να το εκμεταλλευτούμε. Και εγώ δεν μπορώ, το λυπάμαι να το βλέπω μέσα το κατεμάκι μου. Το βάζω μπρος, να το ζεσταίνω και αυτά λίγο έτσι. Αλλά θέλει να το βγάζει λίγο το πίνεις. Κάνουμε και καμιά σούζα. Ελπίζω να σας έλειψαν οι σούζες. Γιατί εμένα μου λύσανε πάντως. Καλιά! Όπω μάγκες τώρα ένιωσα πραγματικά το μικρόβιο μέσα μου. Εγώ καιρό δεν σας λέω μαλακίες. Εγώ καιρό να το βγάλω, 2 εβδομάδες σας λέω είναι μέσα. Γενικά δεν το πολύ έβγαζα και πριν αυτές τις 2 εβδομάδες. Αλλά 2 εβδομάδες είναι μέσα, μέσα στο διάστημα αυτό το έβγαλα μία φορά. Μια μέρα που δεν έβρεχε το πρωί, πριν πάω για δουλειά λέω δεν γίνεται, κάτσε το βάλω μπρος. Το βάζω μπροστά, κάθομαι να το κοίταγα λέω τι είμαστε, τίποτα αδερφές είμαστε, θα το κάνουμε να το βλέπω έτσι, το ακούω. Το πήρα μια βόλτα έτσι, ευτυχώς το έκανα 20 λεπτό με το που γύρισα σπίτι. Άρχισε, έριχνε κάτι καταράχτες. Πήγα έτοιμος βρεγμένος στη δουλειά. Και αυτή η κολοδουλειά ρε, βούστη με το σκατόκερο, δεν λέει καθόλου. Τους άλλους τους έπιασε φανάρι. Και ως νομιμοταγείς πολίτες, πάντα σταματάμε στα κόκκινα, παιδιά. Ας κάνουμε κανιά σούζα μέχρι να έρθουνε. Έτσι, μπράβο. Έτσι θέλουμε. Λάστιχο, εδώ η δώρο θυμήθηκα γιατί εδώ σας τα έλεγα πάλι για τα λάστιχα. Θα με πείτε μαλάκα, αλλά ακόμα δεν έχω αλλάξει λάστιχο, μάγκες. Δεν το πολύ έβγαζα, εντάξει είναι αλήθεια, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε λάστιχο. Έχω πάρει, σκεφτείτε, ένα μεταχειρισμένο και ακόμα να το κουμπώσω. Έχω ξενερώσει με αυτά που σας είπα τώρα με τις κλίσεις και τις μαλακίες που μου έχουν τύχει. Και έχω μπει λίγο μέσα. Να τα παιδιά. Και που λέτε, σχεδίαζα, έχω καμπλώσει πολύ με τη φάση motocross, καθαρό και τέτοια. Για βουνό εννοώ off-road, όχι motard και μαλακίες. Θα το πάρω το καθαρό να το αξιοποιήσω. Αλλά σας λέω μου τύχει αυτό και έχω μπει πολύ μέσα. Βέβαια ψήνω και τα παιδιά τώρα που εδώ να πάρουμε ο καθένας από ένα καθάρι. Να το φορτώνουμε σε βανάκι. Και να φεύγουμε εξ ορμής σας. Είναι ωραία, νομίζω. Δεν το έχω κάνει, δεν είχα ποτέ δικό μου καθαρό. Πάντα εντάξει, το έχω ζήσει και το βουνό, αλλά σαν ρουτίνα να έχω το δικό μου καθαρό, να φοράω τη στολή μου, να πούμε να μιλάμε 2-3 φιλαράκια και να ανεβαίνουμε στα βουνά, δεν το έχω ζήσει. Και θέλω πολύ, νομίζω ότι εκεί είμαι τελικά. Νομίζω ότι αυτή η φάση θα με ικανοποιήσει πολύ. Να έχω εννοείται και το μωρό για τη βόλτα έξω στην άσφαλτο, αλλά να έχω και κάτι που να πηγαίνει παντού, ρε παιδί μου, να τα αργώνει όλα. Να μην σε νοιάζει. Περιμένουμε και τον Άλεξ, ο Ντέιβ έφυγε μπροστά εδώ ο Γκαζάκιας. Κάτσε να έρθει ο Άλεξ. Εγώ εντωμεταξύ μιλάω, εντάξει δεν τρέχω κιόλας. Μπορείτε να πούμε ότι τρέχω.
Αλλά μιλάω και δεν ξεχνιέμαι, πηγαίνω. Να ξέρετε, θεωρούσα ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Ότι θα είναι πολύ δύσκολο να το κάνω αυτό, να μιλάω μόνος μου, ξέρω εγώ, να φτιάξω βιντεάκια και τέτοια. Τελικά με το που το ξεκίνησα, δεν ξέρω, δηλαδή ακόμα στην αρχή μόλις βάζω το μικρόφωνο, με ντύνουν κάμερες μαλακίες, νιώθω έτσι ένα σαν κόμπο στο στομάχι, σαν έτσι ένα σφίξιμο, ένα άγχος. Αλλά με το που ξεκινάω, να και τώρα ακόμα ήμουν αγχωμένος, με το που έκανα την πρώτη σούζα όμως, βγήκαν όλα ρολόι. Λοιπόν, σας είπε και ο Dave, θα κάνουμε βιντεάκια ερωταπαντήσεων. Πώς μου το είπανε, Q&A. Ναι, Q&A. Λόγω καιρού και αυτά, για να σας βλέπουμε, να τους Άλεξ. Για να σας βλέπουμε και εσάς μάγκες, να μας βλέπετε, να μας ρωτάτε ό,τι γουστάρετε. Εντάξει, τώρα μην ρωτάτε μαλακίες, σοβαρές ερωτήσεις. Και προσωπικά και για την ομάδα και ό,τι θέλετε. Αλλά όχι παπί, καθαρό, τέτοια γράμματα. Εντάξει, ο καθένας είναι για άλλες χρήσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Να μας πείτε να συγκρίνουμε ανάμεσα σε δύο καθαρά ή σε δύο σούπερ σπορτ ή σε δύο παπιά, να σας βοηθήσουμε. Αλλά τώρα να ρωτάς μοτάρτη ή παπί και σούπερ σπορτ, αυτό είναι ο καθένας ό,τι χρήση θέλει να κάνει. Το φέραμε αρκετά πάνω τώρα. Αλλά με το λάστιχο που έχω και έχει και αέρα, και με το που έρθεις πάνω από 90 μοίρες σε πάει αέρας λίγο έτσι. Επίσης με το καθαρό, γιατί έχω καυλώσει τόσο, θέλω να μάθω, ρε παιδί μου, κι άλλα πράγματα. Ας πούμε αυτά κυκλάκια με σούζα και κυκλάκια, τέτοια πράγματα δεν τα ξέρω, εντάξει. Και με το κατέμ σίγουρα μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν μου βγαίνει. Και θα ξενερώνω, δηλαδή άμα δω το μηχανάκι μου να πέφτει, θα ξενερώσω πολύ άσχημα. Αν πληγωθώ δηλαδή, θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ τώρα, οι μαλακίες. Θα δω τώρα γρατζουνιές. Ενώ το καθαρό είναι πιο ελαφρύ, οπότε μπορείς να το κάνεις περισσότερο παιχνίδι. Και επίσης είναι για να πέφτει αυτό το μηχανάκι, θα πέσει να βάθει κάτι στην τελική, εντάξει, και κάτι γρατζουνιές, βγάζεις τρία πλαστικά, τα βάφεις. Και με γρατζουνιές να το έχεις όμως, είναι καθαρό, αυτή είναι η χρήση του, να γρατζουνιέται δηλαδή, να πέφτει κάτω. Οπότε πιστεύω θα είμαι πιο άνετος να μάθω καινούρια πράγματα. Όσο για τις ερωτήσεις για το Super Sport που με ρωτάτε και μου λέτε να ξαναπάρω, ο Μάκης και εμένα μου αρέσουν, εντάξει, όλα μου αρέσουν. Μακάρι να υπήρχε η οικονομική δυνατότητα, δηλαδή να έχω τα πάντα. Πάλι έφυγα μπροστά ο μαλάκας. Σταματήσαμε σε φανάρι, υποτίθεται εδώ τώρα. Να τους Άλεξ. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Ναι, ξεχνιέμαι ρε φίλε, πιο σιγά, εντάξει. Δες το βίντεο και θα καταλάβεις. Λοιπόν, τώρα μια ωρίτσα έχω, για να πριν είναι γύρω στις 4.30. Όπα ρε φίλε, θα φάμε τη ρόδα σου, όπα! Περιμέναμε το μαλάκα αυτό να είναι. Τον περιμέναμε κανένα μία ώρα να πούμε. Εντάξει, είναι με μακριά το παιδί. 10 λεπτά με τα πόδια, 3 λεπτά με το μηχανάκι. Εδώ. Οπότε δεν θα πάμε πολύ μακριά. Θα κάτσουμε λίγο εδώ πέρα να ράξουμε λιγάκι. Να πούμε δύο κουβέντες. Ένα πολύ ωραίο μέρος. Και ελπίζω να έχουν φορτίσει τα παιδιά. Ελπίζω να έχουν φορτίσει τα παιδιά τα εργαλεία εδώ πέρα. Και να μπορέσουμε να μπορέσω να σας μιλήσω και στο γυρισμό. Εδώ είναι το μέρος που σας έλεγα. Αυτά είναι τα ωραία στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν την αλλάζουμε ποτέ, μάγκες, στην Ελλάδα μας. Γι' αυτό δεν τα αλλάζουμε ποτέ. Να φύγεις στο εξωτερικό και μαλακίες. Εδώ ρε, ψωμί γυαλιά, μπορείς να φας, φάε, θα ζήσεις. Δεν μπορείς, τράβα Αμέρικα. Ναι, άντι βολτούλα. Ρε μαλάκα, ξέρεις τι, θα το δεις και στο βίντεο. Ξεχνιέμαι ρε φίλε που μιλάω, δεν τρέχω κιόλας, αλλά φεύγω ρε πούστη. Και μετά λέω πάλι έφυγα μαλάκας. Μου πάρεις τα λεφτά, ξέρω ακριβώς πόσα έχω.
Μου κάνει κάτι σβησίματα. Είναι από τον αισθητήρα του stand. Επειδή πολλές φορές ο μαλάκας πάω να φύγω με stand και σκαλώνω, λέω γιατί δεν ξεκινάει και δίνω κι άλλο γκάζ και πάλι σβήνει. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Και τώρα κάτι έχει γαμηθεί. Πρέπει να μάλλον το προεργοποιήσω τελείως. Να φεύγω με stand. Να το. Αυτό. Αυτό είναι. Κοίτα ρε, πούστη. Κάτσε, μου σβήσε πάλι. Το τζαμάκι ξέχασα, sorry για τον αέρα, μάγκες. Ξεκινήσαμε το δρόμο της επιστροφής με διπλές σούζες. Πάλι τρέχω ρε μάλλον, πάλι τρέχω. Να τος. Δεν μπορώ να κάνω ανοίγμα τώρα γιατί θα εξαφανιστώ. Οπότε κάνω κανένα τέτοιο ξεχαμπλώσω. Έτσι σας λέω μάγκες, έχω μείνει καιρός εκτός μηχανής. Μόνο το παπάκι οδηγάω που έχει γίνει πραγματικά πάπια με τον καιρό που έχει. Σου λέω καταράκτες, ποτάμια έχουν γίνει δρόμοι εδώ πέρα στην περιοχή. Ποτάμια, δεν σου λέω μαλακίες. Πεζοδρόμια για να τη βγάλεις καθαρή. Εδώ δεν μου μπήκε η τρίτη, όπως καταλάβατε. Και τώρα είναι ο καιρός που στις 4 η ώρα, ξέρω εγώ, το μεσημέρι παίζει να ζεσταίνεσαι, να βγάζεις ρούχα και τέτοια. Και με το που πάει 5-5,5 πέσει ο ήλιος, βάζει τέτοια ψύχρα που δεν το πιστεύεις τι κρύο έχει. Εγώ το βλέπω καθημερινά, σκάω κάποιες μέρες αφού με έσκακα με βερμούδα στη δουλειά πρωί και μου όλες τις μεσημέριαζε, πήγα σπίτι, άλλαζα φόρμες, μπουφάν. Λέω τι γίνει, αν περάσω για κανένα ανώμαλο, λέω. Εδώ μου κορνάρει άλλος, μην ξεχαστώ και φύγω πάλι. Αλλά η βόλτα με παρέα, με μηχανές, δηλαδή είναι τα αγαπημένο. Μόνος μου ρε μάγκες, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει να σηκωθώ να φύγω μόνος μου. Εντάξει, θα το κάνω, αλλά δεν θα φτάσω ούτε καν μέχρι εδώ εκεί που έφτασα. Ξέρω εγώ, θα έρθω μέχρι εδώ πέρα για γυρίσω πίσω. Μόνος μου δεν. Με παρέα μπορώ να πάω που θέλεις, να αλλάξω χώρα μπορώ. Άμα έχω παρέα. Και άμα έχω και τη δικιά μου παρέα, έτσι. Οπότε αυτό φαντάζομαι πόσο τούμπανο θα είναι με τα καθαρά αυτό το πράγμα. Να μπορούμε να φεύγουμε, δηλαδή εντάξει τώρα ήταν ιδανικά, αλλά να φεύγουμε τίποτα τριήμερα μάγκες, μόνο που το σκέφτομαι. Τι θες ρε, τι θες! Οι πιτσιρίκες μη γοσταρίζουν κι όλες θέλουν κουνέλιες να φιλήσουν. Αυτό δηλαδή, να φεύγεις ταξιδάκια και να ξέρεις ότι το πρωί να πούμε πέρα από το ότι εντάξει θα γυρνάς ξέρω εγώ την περιοχή που πήγες, αν τη βλέπεις ένα μηχανάκι από εδώ από εκεί πάνω σε ό,τι σου γουστάρει, θα σκέφτεσαι ότι θα σηκώνεις το πρωί και θα καβαλάς ό,τι βουνό υπάρχει εκεί στο μέρος που έχεις πάει και θα το βλέπεις όλο από ψηλά, θα κάνεις τα γούστα σου δηλαδή εδώ πέρα εκεί, είναι δηλαδή αφορμή ξέρεις να πεις πάνω να φύγω, πάμε μάγκες, ας πει ο άλλος που να πάμε τώρα στην Πάτρα ρε μαλάκα, έχεις όρεξη κι εσύ. Αν όμως έχουμε τα καθαρά μας και του πεις βέλε φέρ το βανάκι να φορτώσουμε τα καθαρά να πάμε βόλτα, δεν θα σε ρωτήσουν ούτε πού ούτε γιατί τίποτα. Κατάλαβες. Μπες, πάμε. Ναι,
Αυτά είναι τα επικίνδυνα εδώ, συμπαίνουν, θα στείλουν απέναντι δέρμα. Εδώ ρε μάγκες είναι επικίνδυνα, ειδικά το μεσημέρι που έχει κίνηση όμως τώρα. Μην κάνετε μαλακίες, δεν μπορώ, βλέπω άλλα ασθενοφόρα να περνάνε, ξέρω εγώ εδώ την βάρκιζα. Δεν μπορώ, ματώνει η ψυχή μου. Τι θέλει τώρα, δώσει ψάρωμα για πάτημα μου κάνει. Ελπίζω. Αυτή η στροφή είναι από τις πιο επικίνδυνες. Πρέπει να ξέρετε την κλίση της. Εδώ πολλές φορές έχει νερά, εδώ ακριβώς. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει πολλές φορές νερά, να προσέχετε. Γενικά πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το χειρότερο σε αυτή τη χώρα όταν οδηγάς. Εκδίκηση για το Βέλε ήταν αυτό. Γιατί τώρα για μαχάκιδες μπροστά σε τέτοια εργαλεία δεν θέλουμε. Αυτά λοιπόν μάγκες. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Γενικά να σας αρέσει τα βιντεάκια μας. Κάτι ακόμα θέλω να μας συνεχίζετε, να μας στηρίζετε έτσι. Το εκτιμάμε πραγματικά, δηλαδή αυτό που κάνετε για μας. Ειδικά τώρα με τα φουτεράκια και τα χαφ που έχουμε βγάλει, ελπίζω να είστε ευχαριστημένοι. Ψαχτήκαμε πολύ για να τα βγάλουμε. Τώρα θα είναι έτοιμο από εβδομάδα. Εδώ περιμένουμε τον Άλεξ, εννοείται. Εννοείται, περιμένουμε τον Άλεξ. Τι σας έλεγα, νάτος. Θα μου το χτυπάει μια ζωή τώρα, να ξέρετε, που το έκανα ενώπιόν σας. Θα μου το χτυπάει μια ζωή, αλλά στα αρχίδια μου. Λοιπόν, αυτά μάγκες μου. Ελπίζω σας άρεσε το βιντεάκι. Ό,τι θέλετε και ειδικά για ερωτήσεις και αυτά, όπως σας είπα στα επόμενα βίντεο που θα έχουμε. Α, εδώ συνεχίζουν τα παιδιά. Αυτά λοιπόν. Έλα! Δεν μου βγήκε καλή. Κάνουμε άλλη μία. Ωραίος. Εγώ αν με ρωτήσετε για το έντο μάγκες, δεν το έχω εξασκήσει το έντο, γενικά δεν είχα και ποτέ μηχανάκι να μπορούσα, μόνο αυτό, εντάξει. Το CBR λίγο το έκανα, αλλά στόπι, ξέρεις, όχι rolling. Και ειδικά μου έχω και κάμερες και δεν αγχώνομαι και φάω μια σούπα και δεν γουστάρω. Πάμε κάνουμε μαζί μία, έλα. Πάρε φόρα. Με παίρνει πολύ στο πλάι ρε πούστη, κάτι μου κάνει. Ωραίο αυτό, το χάσα. Γεια σας μάγκες, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Έχω πει, έχω πει.